Είμαι ο Δημήτρης ο Παναγιώτου από την Λιγερή Κοντάνης και το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι ο Λιγερές. Έχω μεταφέρει τη βυζαντινή τέχνη από την τριάστα τη μορφή, σαν την αερογραφική και την ψηφιδωτή. Όπως επίσης και τη λάμψη της βακτηρίας, τις οποίες έχω κάνει κάποια προεργασία 7-8 ετών για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Πρώτη φορά της Ιάντης θα είστε? Πρώτη φορά έχετε ενθουσιάσει. Εντυπώσεις? Οι εντυπώσεις με φοβερές από την φιλοξενία είστε απίστευτοι. Είστε απίστευτοι. Να είστε καλά. Οι φωτογραφίες μου αφηγούνται την παραγωγή του ξυλοκάρβουνου. Συμμετέχω στις εκδηλώσεις αυτές με την έκθεση αυτή που έχει τίτλο «Ο μόχθος για το κάρβουνο». Η εργασία αυτή είναι ανθυγιεινή και επίπονη, επίσης παραδοσιακή για την Ελλάδα και τίνει όμως να εξαφανιστεί. Έχω βγάλει και ένα σχετικό λεύκωμα με τις φωτογραφίες αυτές. Είναι η παραγωγή του ξυλοκάρβουνου, τα οποία γίνονται επάνω στα βουνά, κοντά στα δάση, αφού πάρουν άδεια η παραγωγή από το δασαρχείο, κόβουν τα κατάλληλα ξύλα και δημιουργούν τα καμίνια όπου γίνεται η παραγωγή, το κάψιμο, ατελείς κάψη το ξύλο. Να πούμε ότι η κυρία Κέτη είναι σχεδιστινή για όσους δεν γνωρίζουν. Κέτη Παπαναού. Όσοι δεν γνωρίζουν. Είναι ότι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν στις γιορτές Πέλεκων, που είναι κάτι πολύ όμορφο για την επαρχία μας. Αναδεικνύει πραγματικά τη δυναμικότητα που έχει το Βόιο. Και το δεύτερο είναι, ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, διότι ναι, μεν οι διοργανωτές έχουν όλη τη διάθεση, αλλά θέλουν και τη στήριξη τη δική μας. Γιατί αν μιλούν και προσιάζουν σε άδειες καρέκλες, τότε. Οπότε όλοι εσείς κυρίως που είστε σήμερα εδώ, σας αξίζουν πολύ θερμά συγχαρητήρια, διότι πραγματικά ως μία οικογένεια, οι διοργανωτές, οι συμμετέχοντες, οι καλλιτέχνες, οι καθηγητές και εμείς, εσείς οι υπόλοιποι που παρακολουθούμε και συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, ως μία οικογένεια δίνουμε το παρόν στη σημερινή κοινωνία, στο σημερινό γίγνεσθε, λέγοντας ότι η ελπίδα στο Βόρειο όχι μόνο πεθαίνει τελευταία, δεν πεθαίνει ποτέ. Αγαπητοί φωτογράφοι, καλησπέρα από όλους εμάς εδώ, σε αυτή την προσπάθεια να διοργανώσουμε και πάλι τις γιορτές Πέλεκων. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι γιορτές αυτές ξεκίνησαν το 2016 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Για τις ρίζες μας εδώ σε αυτό το τόπο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτές οι γιορτές Πέλεκων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας του πολιτισμού, της τέχνης, της παράδοσης που έχει το Βόρειο. Το φετινό μας πρόγραμμα, όπως είδατε, ξεκίνησε χθες, στις 1 του Ιούνιου και πηγαίνει μέχρι τις 11. Αυτές οι γιορτές δεν γίνονται μόνο στη Σιάτιστα, γίνονται στο Πελεκάνο, γίνονται στην Εράτυρα, γίνονται στο Σισάνι, γίνονται στο Μικρόκαστρο, στο Ρελιάχμονα, στο Καραβινή, σε διάφορα λοιπόν χωριά. Η μερίδα, η βασική, είναι ο Θρύλος του Αλεξανδρού. Έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα και στο οποίο θα μετέχουν σε αυτή τη μερίδα ερευνητές, ιστορικοί, φιλόλογοι. Επίσης θα δώσουμε παραστάσεις για παιδιά. Θα έρθει το Θέατρο Σκιών από τη Θεσσαλονίκη, ο Οδυσσέας Καμιλής. Θα παρουσιάσει λοιπόν μία παράσταση θα δώσει στην Εράτυρα με τους μαθητές και μία στο Μικρόκαστρο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στον Πελεκάν, στο χωριό μου, γίνονται εκθέσεις. Φέτος λοιπόν εδώ είναι η Κέτη Παπαναού, κάνει την καταπληκτική έκθεση παραγωγής κάρβουνο και βέβαια έχουμε άλλους δύο καλλιτέχνες. Θα σας διαβάσω τη τιμή. Γιατί την Παπαναού. Όλοι ξέρετε, όλοι την αγαπάτε. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Συναντιόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ξεχωριστή αγαπημένη φίλη. Κατάγεται λοιπόν από τη Σιάτιστα. Ζει όπως είπαμε στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε στο Υπεκοντέ και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα επί σειρά ετών, μαθήματα φωτογραφίας. Πραγματοποίησε 13 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας με διάφορα θέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έλαβε μέρος σε 53 ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας.
εξέδωσε φωτογραφικό λέθημα για την ιδιαίτερη πατρίδα της στη Σκιάθιστα με τίτλο «Σκιάθιστα, περιπλάνηση στο χθες και στο σήμερα». Δεύτερο, εξέδωσε φωτογραφικό λεύκομα με θέμα «Άνθρωποι στη γη». Επίσης, φωτογραφικό λεύκομα με θέμα «Ομόχθος για το κάρβουνο» και φωτογραφικό λεύκομα με θέμα «Η αυθαρσία της φθοράς». Συνεργάστε με το ερευνητικό παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού με ψηφιακή φωτογραφία, αρθρογραφή σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1968, αποφύτησε από το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτηρίων με θέμα την αλιοπορική διαχείριση ορεινών οικισμών της Υπαίδρου. Ως μαθητής του Στέφανου Σπούρου στην Κέρκυρα το 1996-97, ο Χριστόπουλος κινείται στο πλαίσιο της παραστατικής απόδοσης τοπίων, συνδυάζοντας το ελληνικό φως και την αρχιτεκτονική των τόπων που επισκέπτεται. Επιχειρεί να αποδώσει με παρατήρηση τη διάθεση της στιγμής, προσπαθώντας να αποτυπώσει συναισθήματα θύμησης, χαράς, νοσταλγίας, με μια υπόνοια αιωνιότητας και ισορροπίας. Στο ζωγραφικό του κόσμο κυριαρχεί η σαφήνεια, η διαδοχή και η καθαρότητα με υποκειμενική πάντα έκφραση. Λάτρης της υδατογραφίας με παράλληλες διεξόδους σε ακριλικά και ελαιογραφίες προσδίδει ρεαλισμό και θεατρικότητα. Ζει και εργάζεται στην Κοζάνη, παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία ως γεωπόνος, ασχολείται με τη διουκαλλιέργεια αμπελιών, παραγωγή κρασιών και αποσταγμάτων. Έργα που κοσμούν ιδιωτικές συλλογές και επαγγελματικούς χώρους. Το Ρωμάνιο Παναγιώτη Δημήτριος και είναι από την Ιγερή Κοζάνη. Από την Ιγερία έκανε και το ψευδόνιμο μου το καλλιτεχνικό Ιγερέας. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, ένα από το παλιό καλλιτεχνικό του Μελάου, Αλέξανδρο Καραλίβα, ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία του πνοή. Και προ τιμή του Καραλίβα, δώσε το όνομα του χωριού μου στην Ιγερία. Γιατί η Ιγερία λέγανε τη γυναίκα του. Εγώ είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία πριν 5 χρόνια να γνωρίσω την εγγονή αυτή τη Ιγερία, γιαγιά και αυτή τη Ιγερία. Αλλά η μεγαλύτερη ευλογία ήρθε στο ταπεινό εργαστήριο που εργάζομαι. Σε έναν όμορφο χρόνο και χώρο γνώρισα την Αγία Λιγερία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει η Αγία Λιγερία. Η Αγία Λιγερία, να είστε σίγουροι ότι και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Η Αγία Λιγερία είναι νεομάρτης, μαρτύρησε το 1822 τον ανάβατο Χριστίου. Και η μνήμη τη γιορτάζει στις 6 Σεπτεμβρίου μαζί με τον εγχώνε στάμαση του ταξιάρχη Μιχαήλ. Είμαι σίγουρος, θα το πω και για δεύτερη φορά, ότι η Αγία Λιγερία είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Η τέχνη μου ξεκίνησα μετά τα 40 μου χρόνια, αν και μέχρι τότε μου λέγατε Δημήτρη, ζωγράφησα ένα περιστέρι και σας έλεγα δεν είναι αδύνατο, δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Βέβαια στη διάρκεια όλα έγιναν με γεωμετρική ταχύτητα και η τέχνη μου αλλά και η δημόσια σχέση μου. Κατάφερα να με κάνουν βέβαια μέχρι και παγόρι μου τα έργα μου, αυτό το πράγμα που είχα να με γίνει, γιατί είμαι εγώ και ένας πραγματικός 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 και είμαι στο προσεκτικό του κοινά. Πιο κοντά το μικρόφωνο, Δημήτρη, πιο κοντά. Η βυζαντινή τέχνη είναι ζωγραφική ψηφιδωτή. Προσπάθησα να την κάνω στην ιδιότητα τη μορφή της με πολύ αγάπη. Και νομίζω ότι τα κατάφερα, γιατί δεν το λέω, το είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν από την τέχνη. Θα ήθελα τώρα να απολαύσω τα έργα μου. Αυτά που όχι κάνω εγώ, με την διαφώτιση τίποτα εγώ, σας είπα και νωρίτερα, μέχρι τα 40 μου χρόνια ήμουν ασανόητος. Έτσι, ό,τι κάνει θα πει να ζωγραφίσω να φτιάξω πολύ στα πλήρια μου. Σας ευχαριστώ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνόλου Πελεκανιωτών, θερμά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται αυτές τις ημέρες και υλοποιούνται στην περιοχή της Σιάτιστας. Είναι μια προσπάθεια προβολής της τοπικής παράδοσης, του πολιτισμού, αλλά και προβολής της ομορφιάς και το μεγαλείο της Δυτικής Μακεδονίας, της όμορφης Σιάτιστας, των περιοχών του δικό μας, μας κάνετε πραγματικά περήφανους, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Προσέρχομαι σήμερα κοντά σας, αγαπητοί συμπατριώτες. Η Ομοσπονδία είναι πάντα υποστηρικτής αυτών των δραστηριοτήτων. Με κάθε προσπάθεια, με κάθε τρόπο, είμαστε κοντά στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού για την πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας. Και κυρίως του ΒΟΗ.
η προβολή θα φέρει τον τουρισμό, θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και αυτή η προσπάθεια πρέπει να ανταμυφθεί με κάθε τρόπο. Αποτέλεσμα ότι αυτές οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τα τελευταία 14 χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Από το 2016. Το 2016 μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι για πολλά πολλά χρόνια θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Να είστε καλά, κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ που μας κοιτάξατε. Όπως τα αποτύπωσα για τη στιγμή και επισκέπτες φωτογράφοι και φωτοζωγράφοι από το 1865 μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να διαβάσω ένα βιογραφικό της φίλης Καλλιόπης Μπότα. Η Καλλιόπη Μπότα γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1953, φοίτησε στο Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας και μετά την αποφοίτησή της το 1971 φοίτησε στο φυσικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2007 υπηρέτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και δίδαξε σε διάφορα γυμνάσια και λύκεια στην Ελλάδα και στην πόλη Augsburg της Γερμανίας. Από το 2007 μέχρι το 2010 που συνταξιοδοτήθηκε, υπηρέτησε ως υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα που ξεκίνησαν μετά την τοποθέτησή της ως υπεύθυνης λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας, περιστρέφονται γύρω από θέματα τοπικής ιστορίας. Σημαντικότερες δημοσιεύσεις της είναι σε τη στιγμή απελουργία και υλοποίηση, μια παράδοση αιώνων, Σιάτιστα 2013. Δεύτερο, εκκλησίες, αρχοντικά, δημόσια κτίρια στο βιβλίο από την πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας. Ένα, η παλαιοντολογική της συλλογή. Δύο, εκκλησίες, αρχοντικά, δημόσια κτίρια, Εκατερίνη Ζωγράφου. Και αυτό το έργο δημοσιεύτηκε το 2014. Τρίτο, η ζωή και το έργο του Σεφιστινού Λογίου Δημητρίου Αργυριάδη, Σιάτιστα 2015. Τέταρτο, η μουσική της Σιάτιστας, Σιάτιστα 2017. Έκτο, Αριστοτέλης Σάφος, Καστοριά 1871, Παύλα Αθήνα 1939. Ο αρχιτέκτονας που φωτογράφησε τη Βέρεια τη Μεσοπολέμου στο περιοδικό Βέρεια Ερατινή η Μαθία 3 2019. Έβδομο. Ύμνος στον Ιωάννη Τραπαντζή, ιδρυτή ιστορικού Τραπαντζίου Γυμνασίου Σιάτιστας, Θωμάς Θεοδωρόπουλος, Καλλιόπη Μπότα λοιπόν, Σιάτιστα. Έβδομο. Το μαθητικό τετράδιο ΚΔΕΛΤΑ Χριστίδη, μαθητή του ΔΕΛΤΑ Κυριάδη στην ελληνική σχολή της Σιάτιστας. Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την ιστορία της φωτογραφίας, δέχονται πως αυτή ξεκίνησε από την εποχή ακόμα του Αριστοτέλη. Βέβαια στα σχολεία κάναμε και ένα σχετικό πείραμα, έφυγε φυσικού εδώ πέρα που θα το θυμούνται. Δεχόμαστε όμως ως έτος ανακάλυψής της το 1839, έτος κατά το οποίο ο Λουίζα Κοντ Ντάγκερ ανακοίνωσε την επινόησή του στην Γαλλική Ακαδημία των Επιστημών. Στην Αθήνα, το πρώτο φωτογραφείο άνοιξε περί το 1850 από κάποιον Μαργαρίτη και ενδεχομένως και από κάποιον Κώστα Μακεδόνα. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε πως στην πόλη μας η φωτογραφία ήρθε πολύ νωρίς, αφού οι πρώτες φωτογραφίες που έχουμε έχουν χρονολογία 1865. Ο πρώτος φωτογράφος της πόλης μας, όπως όλοι οι στατιστικοί τουλάχιστον γνωρίζουν, είναι ο Χριστόφορος Ζωγράφος, ο οποίος εκτός από φωτογράφος ήταν και ζωγράφος. Πατέρας του Χριστόφορου ήταν ο Ιωάννης Στεργίου από το Κακοπλεύρη Καλαβάκας Τρικάνου και μητέρα ήταν η Νυφοδόρα, η κόρη του Δημητρίου Μάρκου. Το σπίτι της ήταν αυτό εδώ που είναι το Δημοτικό Σχολείο και ήταν πατέρας της ήταν ο Δημήτριος Μάρκος δηλαδή και μητέρα της ήταν κάποια κόρη από τον Νικόλαο Χατζημιχαήλ. Το σπίτι του Χατζημιχαήλ είναι λίγο πιο πέρα, είναι το αυτοδικό
και εύχομαι κάποτε, επειδή τώρα ήταν ο Νικόλος και του Μιχαήλ, και εύχομαι κάποτε να αποκατασταθεί και αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Ο Ιωάννης Στεριού, λοιπόν, ο πατέρας του Χριστόπουλου, ζωγράφησε στη γύρω περιοχή και ερχότανε και ψώνιζε υλικά εδώ στη Σιάτισσα. Με την Νυφοδόρα παντρεύτηκε το 1831 και ήταν η δεύτερη σύζυγός του Νυφοδόρα, καθώς η πρώτη του σύζυγός είχε πεθάνει το 1829. Μετά τον γάμο τους όμως, όπως προκύπτει από το κτηματολόγιο που φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη της Ανίκης Ιατής, το κτηματολόγιο της Άπιστας του 1792, εγκαταστάθηκαν στο γάμο, στο σπίτι του Ιωάννου Νιτουρούντζα στη Γεράνια. Ίσως η συγγένεια με τη σύζυγο του Τουρούντζα, η Αγνή, την Ρούντζενα, που θα ξέρουν πολύ σε τη στιγμή, την Αγνή Νικολάου Χατζημιχαήλ, η οποία ήταν αδερφή της μητέρας της Νυφοδόρας, να ήταν και ο λόγος που εγκαταστάθηκαν εκεί. Ενώ έχουμε πληροφορίες για ναούς και εικόνες που ζωγράφησε ο Ιωάννης Στεργίου, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε έργα του. Γιατί ή κλάθηκαν αυτά ή καταστράφηκαν. Παραδείγματος χάρη είχε ζωγραφίσει εδώ στο Πολύδεντρο, αλλά όταν έψαξα να βρω τον ναό που ζωγράφησε, μου έχουν πει ότι κατεδαφίστηκε. Ένας φίλος μου όμως από τα Τρίκαλα μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες. Και έτσι πιστεύω ότι είναι του Ιωάννη Στεργίου, είναι φωτογραφίες του, είναι έργα του που ζωγράφησε εκεί σε ένα ναό, τα ζωγράφησε το 1821 και πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που εδώ στη Τσέρτιστα βλέπουμε φωτογραφίες από αυτόν τον σημαντικό ζωγράφο. Ο Χριστόδουλος, λοιπόν, ο ζωγράφος, γεννήθηκε το 1839. Πληροφορίες για τη ζωή του και τη δράση του αντλούμε από έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου, από τους, και να το δούμε και εδώ, από έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου, από κώδικες του Αρχείου Χειρογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από κάποια άλλα δημοσιεύματα. Τα παραπάνω μελέτησαν και δημοσίευσαν τις σχετικές εργασίες πολλοί ερευνητές, όπως ο κ. Αναστάσιος Δάρδας, η κ. Ζωή Βοδόση, ο κ. Δημήτρης Άσος και άλλοι. Εγώ θα παρουσιάσω μόνο φωτογραφίες του Χριστόδουλου, που μου παραγόρισαν φίλοι, και κάποιες πληροφορίες που αφορούν στην δράση του φωτογράφου, τις οποίες πήρα από δημοσιεύματα, τις πληροφορίες τις πήρα από δημοσιεύματα του παραπάνω, καθώς δεν κατάφερα να δω το αρχείο του Χριστόδουλου. Ο Χριστόδουλος το 1862 πραγματοποιεί ένα ταξίδι στην Αθήνα, όπου έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου και φαίνεται πως έζησε εκεί κάποιους μήνες. Πιθανολογείται, χωρίς να είναι βέβαιο, ότι εκεί έμαθε την τέχνη του φωτογράφου. Στις 28 Μαΐου του 1863 αποκτά διαβατήριο που του επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση μέχρι την Λαμία. Δεν γνωρίζουμε πότε επέστρεψε στη Σέρτιστα, πάντως όπως βλέπετε στη φωτογραφία αυτή, το 1865 βρίσκεται στη Σέρτιστα και βλέπουμε εδώ ότι έχει μία αφιέρωση σε έναν ξάδερφό, τον Δημήτριο Σαχίνη. Και ήταν τότε ο Χριστόπουλος παντρεμένος με την Ελένη Λεονταρίδη. Το 1866 φωτογραφίζει στην Κλεισούρα. Δυστυχώς όμως δεν εντοπίσαμε κάποιες φωτογραφίες του Χριστόπουλου εκεί, παρόλο που σώζονται πολλές φωτογραφίες παλιές και την Κλεισούρα, ίσως δεν έβαζε ακόμα το όνομά του, δεν ξέρω, φωτογραφίες πάντως δεν εντοπίσαμε. Εντοπίσαμε όμως αρκετές φωτογραφίες εδώ πέρα στη Σάτιστα. Πρόκειται για φωτογραφίες όπως βλέπουμε εδώ πέρα οικογενειακές, φωτογραφίες που θα δουν παρακάτω παιδιών και φωτογραφίες ιερωμένων. Εδώ
μια παλιά φωτογραφία, είναι από το αρχείο της ιατρού Νίνας Δάρδα. Εδώ πάλι φωτογραφία, σημεία πρέπει να είναι πολύ παλιά φωτογραφία. Αν πήγουν από την ετοιμασία που έχουν, ακόμα και το μικρό κορτσάκι βλέπουμε ποια ετοιμασία έχει. Οι άλλοι είναι νεότεροι. Μια άλλη πάλι φωτογραφία, μάλλον δύο άλλες φωτογραφίες του Μητόπουλου. Και εδώ μια, κάποιος αρχιμανδρίτης είναι από ό,τι μου έχουν πει. Και μια άλλη φωτογραφία, την οποία βρήκα στο διαδίκτυο, γιατί πουλούνται πολλές φωτογραφίες, μα όχι πολλές, αλλά κατά διαστήματα δηλαδή, πουλούνται στο διαδίκτυο, έτσι, σε δημοπρασίες φωτογραφίες του Χριστόδουλου. Και βλέπουμε ότι αυτή γράφει 1899, αν διακρίνω καλά. Ο Χριστόδουλος φαίνεται πως συνεργαζόταν με έναν άλλο ζωγράφο που και αυτός υπογράφει ως σεντιστές. Εδώ είναι αυτή η φωτογραφία με τα παιδιά, είναι και λίγο επιζωγραφισμένη, όπως και η πρώτη φωτογραφία που σας έδειξα με την γυναίκα του Χριστόδουλος, είναι επιζωγραφισμένη. Και βλέπουμε ότι γράφει του φωτογραφείου Χριστόδουλου ζωγράφου, σεντιστέως, αλλά από κάτω γράφει Ιωάννη Λονταρίδου σεντιστέως. Και θα δούμε τώρα ποιος είναι αυτός. Συνεργαζόταν λοιπόν με τον Ιωάννη Λονταρίδη, με τον οποίο πρέπει να τον συνδέεται συγγενική σχέση. Καθώς από το αρχείο του Χριστόδουλου γνωρίζουμε πως η σύζυγός του, η Ελένη, που ονομαζόταν Λονταρίδου, είχε αδελφό που διέπαιρνε και δραστηριοποιούνταν στα Τρίκαλα, ο οποίος όμως ονομαζόταν Χρήστος Λονταρίδης. Τώρα, ο Ιωάννης είναι αδελφός της, είναι κάποιος συγγενής, είναι πατέρας, αυτό δεν το ξέρουμε. Την ακριβή σχέση που έχει με τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης είχε φωτογραφείο στη Θεσσαλονίκη με το όνομα Μακεδονία. Το βλέπουμε εδώ πέρα, το όνομα του, και το 1883, και εδώ πάλι βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία, ο ένας Τούρκος είναι, και αυτή που ήταν σε δημοπρασία, και αυτή λέει το φωτογραφείο Μακεδονία, Τούρκος Οπλίτης, και το 1883 άνοιξε φωτογραφία στη Λάρισα. Είναι μια δημοσίευση σε μια εφημερίδα της Λάρισας, εφημερίδα Κόρακας που λέει, και λέει το ανωτέρω νεοσυσταθέν φωτογραφείο, δέχεται εργασία ζωγραφικής, επιγραφών κλπ. Προσερχόμενη θέλω σημαίνει κατά τα πάντα ευχαριστημένη. Επομένως, όπως ο Χριστόδουλος ήταν φωτογράφος και ζωγράφος, και ο Λονταρίδης φαίνεται ότι ήταν και αυτός φωτογράφος και ζωγράφος, ήταν δηλαδή φωτοζωγράφος. Και την ίδια χρονιά, το 1883, είναι μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στη Λάρισα, μάλιστα είχαν και πολλούς νεκρούς, και αυτή την πλημμύρα την φωτογράφησε ο Λονταρίδης. Τώρα, κοιτάζοντας την άλλη φωτογραφία, να την προσέξουμε λίγο στο πίσω μέρος, που λέει φωτογραφείο Ιωάννη Λονταρίδου σεντιστέως, αλλά δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ πέρα κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται, γράφει Ιωάννης Νεράκης. Ποιος ήταν, και γράφει και λειψία. Ίσως να μην φαίνεται καλά. Και είδαμε στις προηγούμενες φωτογραφίες, είδαμε έτσι, το πίσω μέρος της φωτογραφίας που γράφει αυτό, Ιωάννης Νεράκης και λειψία. Ο Ιωάννης Νεράκης ήταν επίσης σεντιστινός, δραστηριοποιήθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στη λειψία και ασχολήθηκε με την λιθοτυπογραφία. Φαίνεται ότι ο Λονταρίδης έπαιρνε το χαρτί του από τον Νεράκη. Στο τυπογραφείο του Νεράντζη, τυπώ
παραδόθηκαν άτλαντες και λιθογραφίες με τους αγωνιστές του 1821, καθώς και η προσωπογραφία του Καποδίστρια. Βέβαια, κάποιος που ασχολείται με την ιστορία της φωτογραφίας, λίγο καθώς δεν ήταν και σαντιστινός, λίγο μπερδεύτηκε και λέει ότι η μυστισιά της υπήρχε και φωτογράφος Νεραντζίτς. Δεν ήταν φωτογράφος Νεραντζίτς. Κάποια χρόνια οπότε δεν ήταν εδώ και κάποια άλλα βέβαια είναι και ο κύριος Ζώδος εδώ που ξέρει ότι δεν ερχόταν στην χώρα λόγω των γεγονότων. Οπότε πιστεύω ότι είναι από τα πρώτα χρόνια αυτά που ήταν ο Σεραφείμ εδώ. Από τους ζωγράφους τώρα της Τουρκοκρατίας και του Μακεδονικού Αγώνα θα πάμε στους ζωγράφους της Απελευθέρωσης. Είναι ο Γιώργος Δάλλας, σεντιστινός, ο οποίος γεννήθηκε το 1874 σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο. Εδώ πέρα είναι φωτογραφία του γνωστού μας, του Μινά Θεοδόρου, που ήταν δήμαρχος τότε. Ο ίδιος ο Δάλλας φωτογράφησε το 1914 τον βασιλιά Κωνσταντίνο που επισκέφθηκε τότε την Σέρβισταν. Φαίνεται ότι αυτός είναι που φωτογράφησε και την πυρομοναρχία του Φλαδά που ήταν εδώ το 1912 στην απελευθέρωση της Σέρβισταν. Και το λέω αυτό γιατί τις φωτογραφίες όπως βλέπετε μου τις παραχώρησε ο Χαρίσιος Σαράβος στην κυρία ζωγράφου, προέρχονται από το αρχείο της Θεοδότας Δάνα, Δάνανα, για τους επιστημούς ήταν γνωστή ως Δάνανα, η οποία ήταν το γένος του Δημητρίου Ζήση Βέρου, και η αδερφή της Θεοδότας ήταν παντρεμένη με τον ζωγράφο αυτό, με τον Δάλλα. Η Θεοδότα είχε ένα σημαντικό αρχείο. Οι φωτογραφίες της πήγαν μέσα από την πόλη του σπιτιού, πήγαν στον Χαρίσιο Ράμο, αλλά τα γράμματά της που αντάλλαζαν με τους συγγενείς της έφτασαν, με κάποιο τρόπο έφτασαν σε μένα. Οπότε, από τα γράμματα αυτά ξέρω ότι ο συγκεκριμένος φωτογράφος, ο Δάλλας δηλαδή, έφυγε στην Αμερική.